ο πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας, ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Τι κάνει η όμορφη Φιότητα, και όχι μόνο. Και η Φιότητα και η στερεά Ελλάδα ολόκληρη. Γι' αυτό η πόλη στερεά Ελλάδα. Και η υπόλοιπη νομή, πρόεδρε, είναι μια χαρά. Εσείς πώς είστε, γιατί σας βλέπω εξοργισμένο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία, πολλά δεδομένα που σε κάνουν να βγαίνεις από τα ρούχα. Αυτά που θα ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες σας εξοργίζουν. Καλά, με εξοργίζει βέβαια όλο αυτό το πολεμοσχέδιο 5.000 σελίδες που έρχεται ως κεραυνός σε όλους μας, θα πέσει επί της κεφαλών όλων, αλλά αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα και το τόνισα χθες σε μία ομιλία μου είναι ότι γίνεται η Ορθόδοξος Σύνοδος μετά από πολλές εκατοτετίες και φοβούμαι μήπως έχουμε τίποτα ρήγματα, σχίσματα και προκύψουν δυσάρεστες εξελίξεις που θα είναι τραυματικές για το έθνος. Και πάντα χτυπάω μια καμπάνα αγωνίας και λέω να προσέξουμε το τι θα γίνει στην Κρήτη σε ένα μήνα. Γιατί το τελευταίο που θα έπρεπε να κάνουμε μετά την εισβολή των μουσουλμάνων, μετά τις γύρω απειλές, να έχουμε κάποιο σχήμα στην Ορθοδοξία. Τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν και νουνοχείς ιεράρχες και εσείς εκεί στην έδρα σας έχετε ένα εχέφρονα και νουνοχή ιεράρχη που πιστεύω ότι αυτές οι φωνές της ηρεμίας θα κατασταλάξουν λίγο κάποια πράγματα τα οποία φοβάμαι. Τι φοβάστε περισσότερο? Φοβάμαι μήπως δημιουργηθεί ένα σχίσμα, μήπως έχουμε μία έτσι επικράτηση ενός ενδοτισμού απέναντι στον παπισμό. Φοβάμαι μήπως αποχειρισμούς πάθουμε ό,τι πάθαμε με το Πατριαρχείο της Αντιοχίας που από τα χέρια των Ελλήνων πέρασε στους Άραβες. Είναι μια σειρά πραγμάτων που δεν θα ήθελα να τα περιγράψω όλα για λόγους στους οποίους ευθέως αντιλαμβάνεστε. Θέλω να βάλω μια σειρά από ζητήματα και να μου δίνετε γρήγορες απαντήσεις για να προλάβουμε να θίξουμε αρκετά πράγματα, πρόεδρε. Εγγένεια του αγωγού ΤΑΠ. Ναι, είναι μια απόδειξη ότι είμαστε πλήρως ελεγχόμενοι στους Αμερικανούς. Σαμποτάρανε τον Μπουργκάσο Αλεξανδρούπολη το Ρώσικο και φέρανε τον Αμερικάνικο, μια και το Αζερβαϊτζάν είναι η 52η πολιτεία των ΗΠΑ. Περί αυτού πρόκειται και είδαμε τους πρώην κομμουνιστές να πηγαίνουν υπογράφου βαριά πλατιά στην πινακίδα. Είναι μια κατάδια της εποχής. Όπως είδαμε και τον κύριο Νίκο Παπά να ταξιδεύει στην Αμερική με χορηγό την Goldman Sachs. Όλα αυτά είναι, αντιλαμβάνεστε, σημεία ευτελισμού. Πάμε στο επόμενο, πρόεδρε, που έχει σχέση με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στην Ευρώπη αλλά και την αντίστροφη κατάσταση στο εσωτερικό λόγω των μέτρων ασφαλιστικού φορολογικού. Ποια βελτίωση εικόνας? Άμα κάνεις ό,τι σου λένε είσαι χρήσιμος. Εγώ παραμένω σε αυτό που είπε ο κύριος Χριστάκης από εκεί από το γειτονικό Βόλο, ο οποίος υπηρετούσε αυτό το δίδυμο Ανέλη ΣΥΡΙΖΑ και έστειλε μια επιστολή και τους είπε χρήσιμους ηλίθιους. Συμφωνώ απολύτως με το χαρακτηρισμό. Από μέσα αυτός θα έχει ζήσει καλύτερα τα πράγματα ο γιατρός. Μα τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Η καλή εικόνα έξω επειδή μας καρπαζώνουν και δεν αντιστεκόμαστε? Όχι, δεν έχουμε καμία τέτοια όρεξη. Και όσο αφορά το εσωτερικό, επαναλαμβάνω, κεραυνό στο κεφάλι ενός εκάστοτε. Δεν υπάρχει κάποιος που από τη Δευτέρα η ζωή του δεν θα είναι πιο δύσκολη. Πριν βγούμε μαζί στον αέρα, είχα εδώ έναν αγρότη επαναστάτη κυριολεκτικά, τον κύριο Βάιο Γκανή, δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει, ο οποίος είπε ότι ο Έλληνας δεν επαναστατεί διότι ακόμα καίει λίπος. Δεν ξέρω τι έχει υπόψη ο φίλος μας, αλλά εν πάση περιπτώσει και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί το μισό κομμάτι του πληθυσμού, ενώ κάποιοι ακόμα έχουν αυτό το λίπος. Το βλέπουμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ιδιαίτερα, σε ψαροταβένες, στα μαγαζιά, τα μπουζουξίδικα κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού λαού, πάρα πολύ μεγάλο, βρίσκεται στα όρια της πλήρους φτώχειας και δυστυχίας. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, μανάδες που μεγαλούν τα παιδιά τους από το πιάτο που τους δίνει η Εκκλησία, έτσι, για να καταλάβουμε πόσο δυνηρή είναι η κατάσταση. Και από τη Δευτέρα θα είναι δύσκολα όλα τα πράγματα. Κρύβουν
Ό,τι αγοράζει θα κρυβίνει λόγω του ΦΠΑ. Οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπτονται. Όλη η περιουσία φεύγει από τα χέρια μας. Τα κόκκινα δάνεια πηγαίνουν σε γήπες και μάλιστα συνιστούν μια δεύτερη θέση πρωθυπουργού. Τώρα που θα αναφέρεται μόνο στην Τρόικα και θα έχει δικαίωμα επί απολύσεων, επί εισπράξεων, θα έχει όλα τα έσοδα. Αυτά κάνουν. Μιλάμε για εξευτελισμό. Δηλαδή πώς κάθεται ο Τσίπρας και του κάνουν αυτή τη γραμματεία εσόδου που αναφέρεται στην Τρόικα, που είναι πάνω από αυτόν. Δηλαδή δεν μπορεί να διατάξει ο Πρωθυπουργός αυτό να μην το κάνετε. Εάν λοιπόν πάνε να κάνουμε δύο παράλληλους πρωθυπουργούς, έναν που θα τον εκλέγουμε εμείς και έναν από τον οποίο θα ορίζει η Τρόικα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μέχρι πριν λίγο καιρό, και ενώ μέχρι πριν την ψήφιση του ασφαλιστικού φορολογικού, όλοι είχαμε την εντύπωση, οι περισσότεροι τουλάχιστον Έλληνες, ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Όχι, αυτό ήταν μια πολιτική βλακεία του Μητσοτάκη. Τεράστια πολιτική βλακεία που δείχνει και την απειρία του ανθρώπου και μου κάνει εντύπωση πως δεν άκουγε τον πατέρα, τον οποίο είναι σοφός. Λοιπόν, όταν ο Μητσοτάκης εν ώψη της ψηφίσεως αυτών των σκληρών άθρων φωνάζει και λέει εκλογές εδώ και τώρα, εκλογές εδώ και τώρα, συσπήρωσε εκείνους οι οποίοι ήθελαν να μην ψηφίσουν, καταψηφίσουν. Του λέει αμάν θα πέσετε, φεύγετε, θα διώχνουμε. Και έτσι λοιπόν συσπηρώθηκαν όλοι αυτοί. Αυτό το πολιτικό λάθος δεν το αντιλαμβάναμε. Είναι τεράστιο, εκτός αν είναι αβάντα. Είναι αβάντα, έμεση, γιατί το ακούω και αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είδα προεκλογικό κλίμα παρά ό,τι εξυπηρετούσε επικοινωνιακά τον κύριο Τσίπρα. Με το προσφυγικό σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, και θέλω να το συνδέσουμε λίγο και με τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα, γιατί όλοι οσμιζόμαστε ένταση το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μετά την απομάκρυνση του Νταβούτογλου ίσως έχουμε κάποιες εξελίξεις και ίσως ο Ερντογάν θα θέλει να κάνει μια συσπήρωση και η συσπήρωση αυτή θα γίνει με κάποιο επεισόδιο. Τώρα αυτό το επεισόδιο θα σκάσει σε εμάς, θα σκάσει στη Συρία, θα σκάσει την πλευρά των Κούρδων ή των Ρώσων, δεν το ξέρω. Αλλά κάτι ως φρένεται η διεθνής κοινότητα. Κάτι πάει να γίνει. Τώρα εμείς καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, μην μας βρεθούμε προτελεσμένων γεγονότων. Σε αυτό σημείο να προσθέσω ότι με φοβίζει η παρουσία του έκτου στόλου εδώ πάρα πολύ, δηλαδή εννοώ του ΝΑΤΟ, έτσι ναι. Αυτό τον λέω έκτου στόλου, ναι, 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 ναι. Και κομμάτων, γιατί δεν ξέρω μήπως γίνουν οι σερβιτόροι ικανός νησιού μας. Υπάρχει κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα που εσείς στην Εθνική Ενότητα έχετε επισημάνει, και το λέω διότι παρακολουθώ και στελέχη σας και μέσα από τον δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, κύριε Πρόεδρε, που συχνά τονίζουν ότι υπάρχουν διάφορα εθνικά θέματα που πρέπει να προσέχουμε. Να δώσω ένα μήνυμα ότι ξέρω εγώ τα Σκόπια, αυτό το υποκατάστατο του κράτους, με επίδειξη υπερδυνάμεως μας έστειλε πίσω 12.000 μετανάστες που είχαν περάσει από εδώ. Έτσι πάρετε τους πίσω, μα το έτσι όπως ήταν. Και εμείς παθητικά τους πήραμε πίσω. Δηλαδή όλοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Αυτό καταδεικνύει την αδυναμία που πιστεύουν ότι έχει ο τόπος και το χειρίζονται ανάλογα αυτό το σημείο. Είμαστε σε τεράστιο πρόβλημα. Στην Θράκη επάνω κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι, όταν λέμε κάνουν κουμάντο απόλυτα. Το κουμάντο το κάνει το τουρκικό προξενείο. Υπάρχουν οι ψευτομουφτίδες οι οποίοι συντάσσονται πλήρως με την Άγκυρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και πολύ φοβούμαι ότι εκεί χάσει τελείως την μπάλα ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας την ψήφιση των μέτρων, διάφορες κοινωνικές ομάδες εξέφρασαν την αντίθεσή τους ότι μιλάμε ουσιαστικά για αφανισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Κακώς τις λένε μικρομεσαίες και μεσαίες, έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση συνολικά να εξαφανίσουν τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ναι, αυτή δεινοπαθεί. Αυτή έχει τα προβλήματα, αυτή έχει την ταμιακή αδυναμία, αυτή πληρώνει, αυτή είναι υπόλογος στις τράπεζες, αυτοί θα κλείσουν, αυτοί θα χτυπήσουν. Βλέπω ένα μίσος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή ήταν η καλή Έλληνας πάνω στις οποίες ακουμπούσε όλο το οικονομικό οικοδόμημα. Αυτοί σπαρταρούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι εάν δεν υπάρξει μια ταχεία αντίδραση προς αυτή την κατεύθυνση, η αρρωστημένη αυτή η νοοτροπία θα
θα δημιουργήσει ανίκεια στη βλάβη στην πατρίδα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.